Καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, Κυριακή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Να κάνουμε έτσι μια βόλτα πέριξη του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Μια ομάδα, μια ιστορία. Περήφανος ο αετός μπροστά από το κτίριο των μουσείων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στην πλατεία προστατεύει το γήπεδό μας. Ο Παπαρένα ο χορηγός. Πάμε να δούμε στη βόρεια πλευρά του γηπέδου αν έχουμε κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά τις εργασίες με τους αναβαθμούς, όπου εδώ βλέπετε και την περίφραξη που υπάρχει περιμετρικά και για λόγους ασφαλείας, η οποία έχει τοποθετηθεί, και βρισκόμαστε σε μια φάση, σε μια στάση αναμονής για να δούμε πώς θα κινηθούν και οι εργασίες για τους αναβαθμούς. Αυτό δεν θα γίνει άμεσα, οπότε χρειάζεται υπομονή. Γίνανε τα απαραίτητα έτσι ώστε να έχουμε την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα πέρασε νικηφόρα με 4-1 με αντίπαλο τον Ιωνικό. Έκανε την αρχή. Τις ευχόμαστε στο νέο της γήπεδο στην επιστροφή της και από εδώ και πέρα πάντα και μόνο επιτυχίες, πρωταθλήματα και τίτλους. Όπως βλέπετε εδώ είναι οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν για τους αναβαθμούς. Έχουμε μια στάση αναμονής. Πάμε να δούμε και από την παλιά θύρα 3, από την πλευρά τώρα που είναι η επίσημη, τα VIP. Μια ιστορία από την πόλη, μας μεγαλώνει από παιδιά, ο Παπαρένα ο χορηγός. Είχαμε κάποια εξέλιξη έτσι μέσα στη βδομάδα, σε χαλαρούς ρυθμούς και κινήθηκαν οι εργασίες, έτσι καλοπισμού θα έλεγα. Πάμε να τις δούμε. Εδώ βλέπετε πλάνα από μέσα στην εβδομάδα, όπου είχαμε κάποιες εργασίες έτσι, όπως είπα, καλοπισμού, κάποιες εργασίες, κάποιες λεπτομέρειες, όπως βλέπετε στους φεγγίτες με τον γερανό που χρησιμοποιήθηκε, και κάποιες εργασίες βαψίματος στα εκδοτήρια. Αυτές οι εργασίες έγιναν μέσα στην εβδομάδα, όπου και τα πλάνα. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη και κάτι άλλο να αναφέρουμε σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Πάμε και μπροστά στην μπουτίκ της ομάδας μας, μια ομάδα, μια ιστορία και ο αετός, όπου εδώ, όπως δείξαμε και σε πλάνα, είναι η νέα μπουτίκ της ομάδας με τις 3 εμφανίσεις μπροστά. Είναι η κίτρινη με το μαύρο το σχέδιο και το μαύρο σουρτσάκι, η κίτρινη κίτρινο σουρτσάκι και η μπορντό. Εντυπωσιακές και οι 3 είναι σε εμφανίσεις. Εδώ βλέπετε και το βίντεο και το αράχο. Πάμε να δούμε λίγο και το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας. Το οποίο υπάρχει στο κτίριο των μουσείων στο Ισόγειο, το οποίο και αυτό θα μας προστατεύει, θα μας βοηθάει σε κάθε δυσκολία που θα υπάρξει, θα είναι δίπλα μας η εκκλησία της Αγίας Σοφίας με τις αγιογραφίες εσωτερικά, όπως βλέπετε, βοήθειά μας να είναι. Και όλα καλά στο νέο μας γήπεδο, πάντα επιτυχίες. Η Παναγία να μας προστατεύει. Αυτά για σήμερα. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Νίκη σήμερα με αντίπαλο τον Άρη. Να είστε όλοι καλά. Μόνο ΑΕΚ!